Στοίχημα στη PhoneBet. Μοναδικές προσφορές, όλες μαζεμένες σε μία μόνο ιστοσελίδα. www.phonebet.com.cy. Πάνω από 1000 αθλητικές εκδηλώσεις σας περιμένουν να τις παρακολουθήσετε ζωντανά καθημερινά στη PhoneBet. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ειδικά από τον νόμο. Κάντε εγγραφή σήμερα και λάβετε μπόνους καλωσορίσματος έως και 300 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίξε με ασφάλεια. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα διαπιστώσετε πώς ακολουθεί η προετοιμασία ενός φιλικού αγώνα. Η επόμενη μέρα περιέλαβε και γυμναστήριο και αποθεραπεία για όσους ποδοσφαιριστές έπαιξαν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ στην Σερβία, Ανδρέα. Αλλά είχαμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, τις οποίες νομίζω θα χαρούν και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, γιατί έχει να κάνει με δύο νεαρούς ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο ένας είναι πλέον και αρχηγός. Ναι, ουσιαστικά αναφερόμαστε στους Γιάννη Σατσά και Δημήτρη Φεδόρο, οι οποίοι μας μίλησαν στις συνεντεύξεις που φτιάξαμε από το Σλάτιπορ της Σερβίας. Ο Γιάννη Σατσά, ο αρχηγός, μίλησε, είπε πώς νιώθει για το γεγονός ότι θα είναι αρχηγός τη φετινή χρονιά και στα επόμενα χρόνια, αλλά και τον στόχο που έχει ο ίδιος μέσα στη σεζόν. Ενώ ο Δημήτρης Θεοδόρου επιστρέφει σοφότερος από τον δανεισμό του στην Καρνιώτισσα, πανέτοιμος και αυτός να παίξει περισσότερο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και φυσικά θα έχουμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, αλλά πρώτα πάμε να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα της CableNet Γιάννης Σατσάς και Δημήτρης Θεοδόρου. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που θα ετοιμάσουμε και θα προβληθούν από το Σλάτιπορ εδώ που κάνει η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ, θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή δύο συνεντεύξεις από δύο νεαρά ταλέντα των γαλαζοκυτρίων, των πρωταθλητών, Γιάννη Σατσά και Πάρη Πολυκάρπο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Γιάννη Σατσά, ο οποίος φέτος θα έχει μια ιδιαιτερότητα, μια από τις πολλές, θα είναι και αρχηγός, ένας από τους πέντε αρχηγούς του ΑΠΟΕΛ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκινά ακόμα μια προετοιμασία για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο Σλάτιπορ, σαν πρωταθλητές μετά από 5 χρόνια. Θέλω να μου πεις μέχρι στιγμής πόσες προετοιμασίες έχεις πάει με την ομάδα και αν μπορείς να τις βαθμολογήσεις ποια είναι καλύτερη από αυτές τις προετοιμασίες. Εντάξει, έχω πάει τέσσερις προετοιμασίες. Απλώς τις πρώτες δύο χρονιές ήταν με το COVID, δεν πήγαμε κάπου. Την κάναμε στον Αρχάγγελο. Οπότε τις τελευταίες δύο χρονιές ήταν στη Βουλγαρία και τώρα στη Σερβία. Νομίζω ο καιρός εδώ είναι πολύ καλύτερος. Έτσι θα σου λέγα τώρα για τις εντυπώσεις από το ταξίδι μέχρι στιγμή στο Σλάτιπορ, αν είναι και καλύτερες συνθήκες και για σένα και για τους συμπαίκτες σου να κάνετε προετοιμασία. Ο καιρός εδώ είναι πολύ καλός. Χθες στην προπόνηση έβρεχε, οπότε νομίζω είναι κατάλληλες συνθήκες για να παίζεις ποδόσφαιρο. Και σε αυτές τις κατάλληλες συνθήκες υπάρχουν και αρκετά νέα πρόσωπα. Έχει αλλάξει όλο το τεχνικό επιτελείο. Και εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε από τη δική σας πλευρά όλες αυτές τις αλλαγές? Πώς ήταν οι πρώτες μέρες στον Αρχάγγελο βλέποντας αυτές τις διαφοροποίησεις? Πάντα μια καινούργια χρονιά φέρνει πολλές αλλαγές. Έτσι και φέτος με νέο προπονητή, όπως και τεχνικό διευθυντή, τον Γιώργο Εφρέμ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε το πλάνο του προπονητή, τι ζητάει. Οπότε τώρα στην προετοιμασία προσπαθούμε να μάθουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Ίσως το δείγμα από τον προπονητή να μην είναι ακόμη το μεγαλύτερο δυνατό, αλλά μια πρώτη γνώμη για τον coach Καγιέχο από εσένα προσωπικά, ποια είναι από αυτά που έχεις ζήσει για την ώρα? Σίγουρα δεν είναι μεγάλο το δείγμα, 2-3 εβδομάδες είμαστε μαζί, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ στην τακτική, μας βοηθάει και εμάς να βελτιωνόμαστε.
Οπότε ναι, θα δείξει στη συνέχεια. Η συνέχεια θα είναι πολύ μεγάλη με ευρωπαϊκούς αγώνες στο πρωτάθλημα. Τώρα που πλησιάζουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλοι ακούσαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Πετρίνα, λέει ότι στόχος ο μεγάλος είναι το Champions League, αλλά πρώτα το Conference League. Είναι κάτι που έχει μεταφερθεί και σε εσάς το όλο αυτό, ή από τη δική σου πλευρά, εσύ σκέφτεσαι έτσι λίγο πιο μακριά τους ομίλους του Champions League? Σίγουρα. Στοχεύουμε πολύ ψηλά σαν ομάδα. Οπότε δεν συμβιβαζόμαστε με κάτι πιο λίγο. Εντάξει, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο η πρόκριση στο Champions League, αλλά θα το παλέψουμε. Ήταν ένα όλη ώρα, φαντάζομαι, όταν έβλεπες από μικρός στην ομάδα να αγωνίζεται στο Champions League να παίξεις και εσύ? Νομίζω σε κάθε ποδοσφαιριστή το όνειρο του είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Όχι μόνο σε μένα, αλλά ναι, το θέλουμε πολύ. Ας σε πάρω τώρα στο κομμάτι του αρχηγού, γιατί φαντάζομαι για να παίξεις στη δική σου ηλικία και από μικρός στο ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ σημαντικό να μπαίνει ο πρόεδρος στα αποδυτήρια να σας μιλάει και να αναφέρεται στο όνομά σου ότι θα είσαι ένας από τους πέντε αρχηγούς της ομάδας. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή όταν άκουσες τον κύριο Πετρίδη να λέει αυτό το πράγμα. Σίγουρα, μόλις άκουσα το όνομα μου νιώσα μεγάλη τιμή, περηφάνεια, αλλά συνάμα αυτόν έρχεται με μεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις που έχω. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο έζησε και ο πατέρας σου για πάρα πολλά χρόνια, τώρα είναι αρχηγός στον ΑΠΟΕΛ. Πώς νιώθεις εσύ που από τον πατέρα σου πλέον συνεχίζεις το όνομα Σατσά, που θα είσαι ξανά μέσα στους αρχηγούς, και αν πιστεύεις ότι μπορείς να ηγηθείς, αν όχι με τον ίδιο τρόπο, να ηγηθείς κάπου κοντά με τον τρόπο που έκανε ο πατέρας σου τόσα χρόνια στην ομάδα? Εντάξει, από μικρό παιδί έβλεπα τον πατέρα μου να αγωνίζεται με το Περιβραχιόνιον, οπότε ήταν ένα όνειρο να το φορέσω και εγώ κάποια στιγμή. Αυτό μου δίνει περισσότερη αξία, ας το πούμε, για να το φοράω. Και κανείς, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά πότε θα έρθει η ώρα να φορέσεις, ποιο παιχνίδι θα το φορέσεις, αλλά φαντάστηκε στη στιγμή που θα φορέσεις το Περιβραχιόνιο, αν θα είναι σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας ή στο Γάσιπι που θα είναι γεμάτο το γήπεδο από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ? Όπου και να είναι. Λοιπόν, σε αυτή την προετοιμασία, όπως είδαμε, ήρθαν πάρα πολλοί νεαροί εκτός από εσάς που ήσασταν. Εσύ, ο Πάρης, ο Βρόντης, ο Ανδρέας, ο Στέφανος, υπάρχουν και άλλα νεαρά παιδιά. Εσύ είσαι ένας από τους πιο παλιούς. Πώς οι παλιότεροι μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα νέα παιδιά, και εσένα προσωπικά, ποιος σε βοήθησε όταν πριν από τέσσερις προετοιμασίες μπήκε στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ? Εντάξει. Υπάρχουν καινούργια πρόσωπα νεαρά τώρα στην προετοιμασία. Έχουν ταλέντο οι μικροί, θέλουν δουλειά, πρέπει να δουλέψουν σκληρά. Γιατί το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστείς, ειδικά σε τέτοιες ηλικίες. Οπότε χρειάζεται δουλειά. Τώρα εμένα στην πρώτη μου προετοιμασία και στα αρχικά μου στάδια ήταν η πιο μεγάλη που ήταν εκείνον τον καιρό, ο Γιώργος Εφραίμ, ο Μερκής. Μας βοήθησαν νομίζω όλους, μας πήραν από κοντά, μας μίλησαν, μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι δεν είναι πλέον παιδική κατάσταση, και αυτοί μας βοήθησαν αρκετά. Από αυτούς που ανέφερες, τον Γιώργο τον Μερκή, τον Γιώργο τον Εφραίμ, που έζησαν πολλές επιτυχίες, πανηγύρισαν τίτλους, ποιες είναι οι συμβουλές που κρατάς ακόμη μέχρι σήμερα, θυμάσαι μέχρι και σήμερα οι συμβουλές που σου έδωσαν, αν θυμάσαι κάποιες από αυτές? Σίγουρα μας έδωσαν πολλές συμβουλές, όπως το να είμαστε σωστοί, δηλαδή ταπεινοί, να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας. Νομίζω αυτές ήταν οι κυριότερες. Ποδοσφαιρικά σίγουρα πολλές συμβουλές, αλλά εξωγηπαιδικά ήταν αυτές, το να είμαστε σωστοί, να τηρούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, και τα υπόλοιπα θα έρχονταν. Μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει πολλά από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία, που έπαιξε τα πρώτα σου παιχνίδια. Τι ήταν αυτό που άλλαξε σε σένα από τότε μέχρι και σήμερα, και πόσο μέσα από τις εμπειρίες μπορεί αυτό να βοηθήσει σημαντικά στην εξέλιξη τη δική σου και του κάθε ποδοσφαιριστή? Το τι άλλαξε, νομίζω χρόνο με το χρόνο οριμάζεις. Οριμάζεις ποδοσφαιρικά και μέσα από τα παιχνίδια. Οπότε παιχνίδι με παιχνίδι οριμάζεις, βελτιώνεσαι, κάποια πράγματα που έβλεπες ότι έχεις κάνει λάθος, να τα διορθώνεις.
Νομίζω έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Αν θα επέλεγες μέσα από όλη αυτή την πορεία την πιο δύσκολη σου στιγμή, ποια θα ήταν εκείνη η στιγμή ουσιαστικά που σε έκανε να σκεφτείς ότι κάτι πρέπει να κάνω για να γίνω καλύτερος? Νομίζω οι τραυματισμοί ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές μου. Χρειαζόταν υπομονή, γιατί είναι δύσκολο να είσαι εκτός γηπέδου, να βλέπεις τους συμπαίχτες σου να αγωνίζονται και εσύ να μην μπορείς. Οπότε η διαχείριση αυτή είναι το πιο δύσκολο σε έναν ποδοσφαιριστή να απουσιάζει αρκετόν καιρό από τον αγωνιστικό χώρο. Εσύ υπήρξαν στιγμές που ήσουν και βασικός και αναπληρωματικός ή κάποιες φορές που δεν έπαιζες? Πώς μπορεί ένας παίχτης με τα δικά σου χαρακτηριστικά που είναι και γέννημα θέμα του ΑΠΟΕΛ να σταθεροποιηθεί όσον αφορά τις εμφανίσεις του και να παίξει περισσότερο, για να παίξει περισσότερο χρόνο? Κάτι το οποίο φαντάζομαι θα αναζητάς και εσύ. Σίγουρα. Είναι δύσκολο το να μην παίρνει χρόνο συμμετοχή σε αρκετά παιχνίδια και να έρχεται μετά από πολύ καιρό. Αλλά αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Χρειάζεται να είσαι έτοιμος σε κάθε στιγμή που θα κληθείς να βοηθήσεις την ομάδα. Έτσι και εγώ προσπαθώ μέσα από τις προπονήσεις να είμαι έτοιμος όταν μου φωνάξει ο προπονητής να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Κορυφαία σου στιγμή μέχρι τώρα στο ΑΠΟΕΛ είναι το πρωτάθλημα που κατακτήσατε πέρσι. Ναι. Και κατακτώντας αυτό το πρωτάθλημα, ποιος είναι ο επόμενος στόχος που θέλεις να πετύχεις μαζί με την ομάδα? Μαζί με την ομάδα είναι το Champions League. Λοιπόν, να σε πάρω έτσι λίγο τώρα κάπως διαφορετικά, να χαλαρώσουμε λίγο την συζήτηση, να μου πεις ποιος είναι ο συγκάτοικος σου και κάτι αρνητικό με τον Ευαγόρας. Ευαγόρας Αντωνίου. Ναι. Τι μπορούμε να πούμε για τον Ευαγόρα έτσι, που είναι καλός συγκάτοικος, ροχαλίζει? Αμάν. Όχι, εντάξει. Τσιούμαι πιο πριν που τσινών, οπότε δεν καταλάβω. Και περισσότερη παρέα ή δεν επιλέγεις συγκεκριμένα περισσότερη παρέα με ποιους συμπαίχτες σου κάνεις? Όχι, νομίζω ότι με όλους είμαστε αρκετά κοντά. Ειδικά με την κατακτήση του προαθλήματος πέρσι είχαμε έρθει όλοι πιο κοντά ο ένας τον άλλο. Εντάξει, σίγουρα με τους Κυπρίους που μιλούμε την ίδια γλώσσα είναι πολύ πιο φυσιολογικό, αλλά με όλους είμαστε αρκετά κοντά. Και έτσι θέλω να μου πεις, επειδή από παιδί είδες πάρα πολλά στον ΑΠΟΕΛ, πανηγύρισες πολλούς τίτλους, πήγαινες γήπεδο, μετά Ακαδημία, πρώτη ομάδα. Σε ποιον παίχτη από εκείνους όλους που παρακολούθησες, που γνώρισες ή που και έπαιξες μαζί τους, ήθελες να μοιάσεις όταν ήσουν μικρός? Όταν ήμουν μικρός ήταν ο Εμπεσίλιο, το είδωλο μου. Εντάξει, έπαιζες στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά Εμπεσίλιο που ήταν. Ναι. Λορέντζο Εμπεσίλιο. Και έτσι, κλείνοντας, θα στείλεις σαν αρχηγός και σαν γέννημα θρέμα ένα μήνυμα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ θέλω να διαδώσω το μήνυμα να είναι κοντά μας, όπως ήταν και πέρσι, γιατί με τη βοήθεια τους κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και πιστεύω μόνο με τη βοήθεια τους μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα και στην Ευρώπη. Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι ότι καλύτερο στη συνέχεια. Έχουμε ακόμη έναν νεαρό Κύπριο ποδοσφαιριστή, εντάξει, με βέβαια περισσότερα χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Είναι η τέταρτη προετοιμασία που θα κάνει με τους πρωταθλητές πλέον τον ΑΠΟΕΛ. Δημήτρη Θεοδωρού, κυρίες και κύριοι, όπως υποσχεθήκαμε. Δημήτρη, καλησπέρα. Προετοιμασία στην Σερβία για πρώτη φορά, παίζοντας εσύ ο ίδιος στον ΑΠΟΕΛ. Έτσι, λίγα λόγια για την προετοιμασία μέχρι στιγμής, πώς κυλάει, πώς είναι οι προπονήσεις? Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Οι συνθήκες είναι ιδανικές για τη δουλειά μας και είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Πάντα μια καλοκαιρινή προετοιμασία. Έχει και τα καλά της και τα κακά της. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας καλοκαιρινής προετοιμασίας για τους παίκτες? Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι για μια καλοκαιρινή προετοιμασία είναι ο καιρός, ειδικά στην Κύπρο. Οι διπλές προπονήσεις και τα πρωινά ξυπνήματα. Από τις προηγούμενες τρεις προετοιμασίες που έκανες και μέχρι τώρα αυτές οι λίγες μέρες, ποια είναι εκείνη που σε ευχαριστεί εσένα και βλέπεις και τους συμπαίκτες σου να το ευχαριστούνται περισσότερο?
Με τον τρόπο που γίνεται μια προπόνηση. Νομίζω για μένα είναι όλες το ίδιο. Δεν ξεχωρίζω κάποια προετοιμασία. Επέστρεψε στον Αποέλ φέτος μετά από μια γεμάτη σεζόν με την Καρνιώτισσα. Βρήκες κάποιες διαφορετικές καταστάσεις σε σχέση με πριν ένα χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι. Μια πρώτη γνώμη από το προπονητικό team για τον coach Γκαλιέχο αυτές τις λίγες μέρες. Επιστρέφω πίσω στην ομάδα με έναν προπονητή. Το Αποέλ είναι πρωταθλητής. Με τον προπονητή μπορεί να είμαστε μόνο 10 μέρες μαζί, αλλά βλέπουμε ότι έχει ξεκάθαρα το τακτικό πλάνο. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι έρχεσαι με γεμάτη σεζόν, με καλές εμφανίσεις, ιδίως μετά, μετά το Γενάριο που έβαλες και γκολ, έπαιξες φουλ 90 λεπτά, πόσο σε βοήθησαν στο να είσαι πιο έτοιμος τη δεδομένη στιγμή να κερδίσεις χρόνο συμμετοχής στον Αποέλ που κακά τα ψέματα δεν είχες ούτε πέρσι στο ξεκίνημα αλλά ούτε και την προπερσινή χρονιά? Πιστεύω ότι η περσινή μου σεζόν θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Για τη φετινή, έρχομαι με γεμάτα λεπτά, γεμάτος αυτοεπίθεση, γενικά πιο γεμάτος. Το στοιχείο που βελτίωσες περισσότερο από το χρόνο συμμετοχή σου στην Καρμιώτισσα, τι παρατήρησες πάνω στα δικά σου χαρακτηριστικά, το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά? Γενικά, ένας ποδοσφαιριστής πάντα βελτιώνεται μέσα από τα παιχνίδια. Προσωπικά, εγώ βρήκα ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα, που είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή, ειδικά στη θέση μου. Στην καριέρα σου μέχρι τώρα και προηγουμένως που είσαι στο Παραλίμνη και μετά στον Αποέλ, είχες τραυματισμούς, είχες δύσκολες στιγμές. Αν θα επέλεγες ποια ήταν η δύσκολη σου στιγμή, ποια θα ήταν από όλη την πορεία σου μέχρι στιγμής και ποια βέβαια η πιο εύκολη, η πιο καλή στιγμή? Γενικά νομίζω στο ποδόσφαιρο είναι περισσότερες οι δύσκολες στιγμές. Για μένα η πιο δύσκολη ήταν ο τραυματισμός που είχα στην πλάτη, όπου με άφησε 6-7 μήνες εκτός. Ούτε καν τρέξιμο, μόνο να ξαπλώνω. Όσο για το πιο εύκολη, για μένα δεν ισχύει, δεν έχει εύκολες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Αξι, εύκολες στιγμές μπορεί να τις κάνει και ένας συμπαίκτης ή και ένας προπονητής πολλές φορές. Και θέλω να σε ρωτήσω από όλους τους προπονητές όσους εργάστηκες, ποιος ήταν εκείνος που σου έδωσε το κάτι της παραπάνω για να σε κάνει καλύτερο ποδοσφαιρικά? Θα έλεγα τον Μαρίνο Σατσά, αγωνιζόμουν στη δεύτερη κατηγορία, Ομονία Λαδίππου. Ήταν αυτός που με έπιασε και μου είπε αποφάσισε τι θέλεις, ή θα γίνεις ποδοσφαιριστής να παίξεις σε επαγγελματικό επίπεδο γιατί μπορείς, ή θα μείνεις αυτός ο ποδοσφαιριστής του χωριού και αν είσαι ευχαριστημένος με αυτόν. Και ήταν αυτός που με έπιασε με το χέρι και μου έμαθε 5 πράγματα. Άλλαξε τη ρουτίνα μου, την νοοτροπία μου. Είσαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από όσα πέτυχες? Γιατί εντάξει, από μικρός στην Ομόνια Ραδίππου, Ένωση Ινών Παραλιμνίου, Αποέλ, Καρνιώτισσα, ξανά Αποέλ. Είσαι ικανοποιημένος και αν όχι, τι ήταν εκείνο που έχεις σαν στόχο για να φτάσεις στο επίπεδο που θέλεις εσύ? Εντάξει, αν αναλογιστείς ότι ξεκίνησα στην ομάδα του χωριού, έπαιξα 6 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Και τώρα βρίσκομαι στο Αποέλ, νιώθω ευχαριστημένος και ευλογημένος. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το Αποέλ έχει αυτήν την δίψα όπου έχει να παίξει στο Champions League 5 χρόνια. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Και έτσι κλείνοντας, να στείλεις και ένα μήνυμα στον κόσμο, ο οποίος πέρσι ήταν εντυπωσιακός σε κάθε παιχνίδι, ο 10ος σας παίχτης. Εντάξει, ο κόσμος στο Αποέλ δεν χρειάζεται πολλά. Ξέρει, είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Και είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι ξεχωριστή ομάδα από ελ. Να κάνει αυτό που πρέπει. Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα στη σεζόν και πολλά αγωνιστικά λεπτά. Ας είναι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Θεοδόρου. Και έτσι κλείνουμε τον κύκλο αυτό των συνεντέξεων από το Zlatibor. Μείνετε όμως συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ περισσότερα και ωραία πράγματα. Κορυφαίο live στοίχημα.
άψογη λειτουργία live streaming. Μεγάλη ποικιλία σε στοιχηματικές αγορές. Άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Υπευθυνότητα και ασφάλεια. Αξιόπιστο cash out. Τεράστια γκάμα προσφορών. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. PhoneBet. Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS και Android. Επιστρέφουμε στην εκπομπή pre-season του ΑΠΟΕΛ, The Journey, από το Zlatibor της Σερβίας, και όπως προλογίσαμε και στο πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά και πολλά που προκαλούν γέλιο και προκάλεσαν γέλιο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Ανδρέα Σταύρου, νομίζω πως οι ενότητες και με τα challenge και με τα quiz έτσι αρέσουν στους ποδοσφαιριστές και είναι και μια μέθοδος χαλάρωσης. Εννοείται, έγινε κάτι που τους αρέσει, το έχουμε διαπιστώσει όσα challenge κάναμε και όσα quiz. Οι ποδοσφαιριστές το κάνουν με πολύ χαρά και διάθεση και εννοείται γέγιο. Έρχεται τυφλό πέναλτι με τρεις ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και εκεί θα δείτε ποιος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ενώ το quiz προσφέρει αρκετό γέγιο και ένα ποδοσφαιριστή έκπληξη, ο οποίος μας μαγεύει με τις γνώσεις του. Είχαμε φυσικά και τον διατροφολόγο της ομάδας, τον Χρυσόστομο Ηλιάδη, ο οποίος μιλά στην κάμερα της CableNet για το τι χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο διατροφικών συνθήκων, τις διατροφικές ανάγκες του καθενός, τα βοηθήματα που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές αναλόγως και των μετρήσεων, και γίνονται καθημερινά μετρήσεις. Ο Σούλης Ηλιάδης μας είπε αρκετά και ενδιαφέροντα, οπότε μπορείτε να τον απολαύσετε, όπως και τα quiz και challenges που ετοιμάσαμε. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον challenge σήμερα. Πρωταγωνιστές Μπεν, Μαϊόλη και Ντράζιτς, οι οποίοι θα κάνουν 5 στροφές γύρω από την μπάλα και μετά θα εκτελέσουν πέναλτι του Χριστοδούλου Κίττο, για να δούμε ποιος θα καταφέρει να σκοράρει. Πάμε. Guys, 5 circles and after that, one shoot to win, Andreas, first of all. Okay, Ben. Now, 2, 3, 4 and 5. Now, goal. 1-0. Next one. 1, 2, 3, 4, 5. Now you can go. Oh! Another one with Stefan. So let's see how Drazi is taking his pass. Make circles. 1, 2, 3, 4, 5. Now you go. He's a little bit dizzy. Oh! Okay. So, πάμε για τη δεύτερη, τη δεύτερη προσπάθεια με τους τρεις ποδοσφαιριστές να εκτελούν κόντρα στον Στέφανο Κίττο. Μέχρι στιγμής έχουμε τον Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος έκοψε δύο. Let's go, Ben. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Do you feel dizzy or not? Score again. 5 circles, please. Okay, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Now. You have to score now, Maioli. Oh my God. Στα περιστέρια ο Μαϊόλη. We lost the ball. Bring us another one. Are you okay? Ζάλιστε και λίγο περισσότερο ο Μαϊόλη. Πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι ο Στέφαν. Στέφαν Ντράζιτς. Yes, yes, start. 1, 2, 3, 4, 5. Now. Βάζει και το, θέλει και το tape να κάνει και τυφλό ο Μπεν, αφού το ζητά θα του το έχουμε. Ben, if you miss the penalty, now you're losing. Now. You have, come on, come on. Come with me, come with me. Here, you have the ball. In front, okay. And now come back, come back. Mijos is opposite. Huh? Okay. 3. Now. Yes!
3-on-3. Πάμε να δούμε και τους άλλους με το τι μπορούν να κάνουν στο τυφλό. You score goal. Again. We score again, yes. And after that, Stefan is the third one. Yes. My Ole and Raj are better with the tape. Λοιπόν, thank you guys. Thank you very much. Guys. Thank you very much. No, Ben, congrats. Ben is the winner. La la la. Ben is the winner. Ben, yes. Σε μια προετοιμασία χρειάζονται πάντα ειδικοί, ιδιαίτερα όσον αφορά την διατροφή ενός αθλητή και πόσο μάλλον στους ποδοσφαιριστές επαγγελματικών ομάδων. Οπότε και το ΑΠΟΕΛ έχει τον δικό του διατροφολόγο. Εδώ και 6 χρόνια ο Χρυσόστομος Ηλιάδης, κατά κόσμον Σούλης, είναι ο διατροφολόγος της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να έχουν τα απαραίτητα στο τραπέζι τους οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, από το πρόγευμα, το κυρίως γεύμα και το δείπνο. Σούλη μου, σε χαιρετώ καταρχήν. Και είναι ωραίο που και ο κόσμος θα μάθει περισσότερα για τις διατροφικές συνθήκες και συνήθειες των ποδοσφαιριστών, αλλά και την δική σας δουλειά που γίνεται κυρίως στα κομμάτια της προετοιμασίας, που προφανώς είναι και βασικά για το ξεκίνημα μιας σεζόν. Τι κάνει καταρχήν ο διατροφολόγος σε αυτό το κομμάτι? Η δική μας δουλειά κατά την περίοδο της προετοιμασίας ξεκινάει ένα μήνα πριν τουλάχιστον, πριν και παραπάνω, όπου αποστέλνουμε το μενού ουσιαστικά όλων των ημερών που θα είναι η ομάδα εδώ, στο οποιοδήποτε προπονητικό κέντρο πάμε. Ένα μενού το οποίο πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα εγκριθεί από το προπονητικό κέντρο, γιατί είναι απαραίτητο για μας. Μενού το οποίο αφορά όλα τα προγεύματα, αφορά τα μεσημεριανά, τα βραδινά, τα ενδιάμεσα και την κάθε μέρα ξεχωριστά. Όταν έχουμε φιλικό, όταν δεν έχουμε, διαφοροποιείται ανάλογα το μενού. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, με το που ερχόμαστε εδώ, πρώτο μου μέλημα εμένα προσωπικά είναι να συνεκάνω τις απαραίτητες συναντήσεις με τους ηθήνοντες του εστιατορίου και της κουζίνας, να γνωριστούμε, να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι σε τάξη, ότι ό,τι έχουμε ζητήσει από πριν ως ομάδα είναι αυτό που θα μας παραδώσουν και αυτοί. Και ξεκινώντας τα καθημερινά, πάντα εγώ πρέπει να είμαι πρώτος σε όλα τα γεύματα, πριν ακόμη ανοίξει το εστιατόριο, να βεβαιωθώ ότι θα είναι όλα στην ώρα τους, ότι θα είναι τα φαγητά τα οποία έχουμε, ξαναλέω, παραγγείλει στο τραπέζι. Και όσον αφορά το πρόγευμα, και στα ενδιάμεσα και στα κυρίως γεύματα. Από εκεί και πέρα, αφού είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι ok, αναμένουμε τους ποδοσφαιριστές να έρθουν και πάντα αναλόγως και του ποδοσφαιριστή και των συζητήσεων που κάνουμε πριν με τον κάθε ένα ξεχωριστά, έχουμε έτσι μια επίβλεψη διακριτική των γευμάτων των οποίων ήδη καταναλώνουν. Οπότε, ανεξαρτήτως χώρας και προέλευσης, ίσως ποδοσφαιριστές έχουν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, οπότε πρέπει να μπαίνεις και εσύ κατά κάποιο τρόπο στο πρόγραμμά τους, να τους βάζεις αυτά που δικαιούνται και αυτά που όχι, να τα αποσύρουν από τα γεύματα τους. Εντάξει, το χώρας και προέλευσης έχει να κάνει ίσως πιο πολύ με τη θρησκεία των μουσουλμάνων, όπου εκεί έχουμε μια μικρή ιδιαιτερότητα λόγω του ότι δεν καταναλώνουν συγκεκριμένα είδος. Το χοιρινό βασικά και κάποια γεύματα τους θέλουν να είναι ειδικής προέλευσης όπως το χαλάλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι των αναγκών του κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, των σωματικών του αναγκών. Το βασικό μας μέλημα είναι να βεβαιωθώ τουλάχιστον ότι κατά την επίπονη περίοδο της προετοιμασίας, όπου οι προπονήσεις είναι ως επιτοπλίστων διπλές, να βεβαιωθώ ότι θα παρέχουν τα απαραίτητα επίπεδα ενέργειας έτσι ώστε να καλύπτονται στις προπονήσεις τους, όπως επίσης και να βεβαιωθώ ότι θα στο επίπεδο των βιταμινών και των συμπληρωμάτων, τα οποία και αυτά από πριν εμείς φροντίζουμε να τα
μεταφέρουμε εδώ μαζί μας από την Κύπρο, ότι θα είναι καλυμμένοι σε όλα αυτά. Λοιπόν, σε είδαμε με ζυγαριά το πρωί. Ναι. Εκτός από ότι πας πριν από τους ποδοσφαιριστές, παίρνεις και τη ζυγαριά σου για να φροντίζει να είναι... μένουν σε ένα επίπεδο οι υπόστασεις. Είναι καλό, επειδή είναι χτεθειμένοι σε μεγάλα γεύματα, μεσημέρι, βράδυ. Είναι ήδη χτεθειμένοι και σε δύσκολες προπονήσεις, οπότε πρέπει λίγο να ελέγχουμε το ζύγιο αυτού του βάρους, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουν οι ποδοσφαιριστές, νιώθοντας ότι η ενέργεια που δαπανάνε είναι αρκετή. Αν βρεθούν σε ένα μεγάλο μπουφέ με γεύματα, εκεί είναι εύκολο να ξεφύγουν στην ποσότητα που θα βάλουν. Οπότε είναι καλό να υπάρχει ένας διακριτικός έλεγχος σε κάποια συχνή βάση, τα πρωινά κυρίως, όπου και εκεί τους χορηγούν και κάποιες βιταμίνες. Και είναι και ήδη το ζητάνε και το θέλουν, μπορώ να πω. Όπως και για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια μέτρηση και μια σταθεροίδα στο κομμάτι αυτό. Στην εμπειρία σου στα 6 χρόνια, παρατήρησες κάποια επανεβάσματα στα κιλά των ποδοσφαιριστών? Ίσως έχει να κάνει και με τους ποδοσφαιριστές, αν θέλεις, με το σωματότυπο. Έχει να κάνει και με τους ποδοσφαιριστές και με το σωματότυπο. Ναι, είναι οι περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να βάλει κάποιο βάρος, τέλος πάντων, να μην λέμε αριθμούς, ανάλογα στη σωματοδομή του και των ιδιαιτεροτήτων του. Έχει και τύχει και κάποιοι που να έχουν χάσει. Τώρα, αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, είναι 25-30 ποδοσφαιριστές. Κάποιοι ίσως να κάνουν διαφορετική προπόνηση από κάποιους άλλους. Υπάρχουν αυτές οι διαφορετικότητες, ναι. Υπάρχουν χαρακτήρες που δυσκολεύονται πολύ με το φαγητό τους. Έρχονται και ρωτούν τον Σούλη κατά διαστήματα. Ξέρεις, ναι. Μπορώ να φάω αυτό, μπορώ να φάω το τάδε ή το τάδε. Δεδομένα υπάρχει αυτό, Άρη. Όπως σου είπα, είναι από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με 25-30 διαφορετικές προσωπικότητες. Κάποιος σε ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο, κάποιος λίγο λιγότερο. Είναι αυτό, κάτι το οποίο καθημερινά το συναντώ. Αλλά έχω να πω ότι η συγκεκριμένη το ρόστερ που έχουμε και πέρσι και φέτος, όπως τους βλέπω, είναι αρκετά επαγγελματίες στο κομμάτι αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο. Μιλήσαμε περισσότερο για την προετοιμασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένας διατροφολόγος ομάδας τι προσέχει, ποια είναι η ρουτίνα του, αν θέλεις, μέσα σε μια εβδομάδα? Κοίταξε, ξεκινώντας, αν πούμε, από την αρχή της σεζόν και την προετοιμασία και μετά, μπαίνοντας στη regular season σιγά σιγά, εκεί πάλι είμαι εγώ υπεύθυνος για όλα τα μενού τα οποία θα αποσταλούν στα ξενοδοχεία, όπου διαμένει η ομάδα πριν τα παιχνίδια. Εγώ είμαι ο απόλυτα υπεύθυνος για τη χορήγηση όλων των συμπληρωμάτων και βιταμινών, πάντα μετά από τις μετρήσεις που κάνουμε και τα αιματολογικά με τους συνεργάτες μας που κάνουμε και τη συνεργασία που έχουμε μαζί τους. Αναλόγως των αναγκών του κάθε ποδοσφαιριστή, χορηγούνται και οι ανάλογες, έτσι, τα ανάλογα συμπληρώματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάλι οι συχνές μετρήσεις, δεν είναι επί καθημερινής βάσης. Οι μετρήσεις του σωματικού βάρους και σωματικού λίπους που γίνονται στο προπονητικό μας κέντρο. Και αναλόγως και των μετρήσεων αυτών, αν υπάρχει κάτι το οποίο πάντα και συζητήσει και με το προπονητικό team, αν υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος πρέπει να επέμβουμε έτσι λίγο πιο δραστικά, το κάνουμε γι' αυτό. Αυτό συμβαίνει μέσα σε μια σεζόν και σε όλους τους ποδοσφαιριστές? Ξεκάθαρα συμβαίνει, δεν θα πω σε όλους, όχι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως είπα, και ήδη το ζητάνε ή και εμείς κρίνουμε αναγκαίο να επέμβουμε σε αυτούς, είτε με πολύ συγκεκριμένα διατροφικά πλάνα, είτε και με γεύματα. Προσπαθούμε να βρούμε, αν κάποιος μένει μόνος του, δεν έχει οικογένεια ή κάποιον με τον οποίο να του βοηθάει έτσι στο παρασκευή των γευμάτων, να του βρούμε εμείς μια λύση έτσι, από πού να παίρνει κάποια φαγητά, να είναι λίγο πιο ποιοτικά καλύτερα και όπως τα θέλουμε εμείς. Λοιπόν, εκτός από διατροφολόγος, είσαι και αθλητής, είσαι μαραθωνοδρόμος του ΑΠΟΕΛ, τρέχεις αποστάσεις, έτσι. Ο κόσμος δεν ξέρει πολλά για το άτομο του Σούλη. Θέλεις να πούμε και λίγα περισσότερα και για σένα, έτσι, για να σε γνωρίσουμε? Πέραν του επαγγέλματός μου, ως διατροφολόγος, ναι, όντως τρέχω, είμαι ένας συντέχνης συνδρομίας μεγάλων αποστάσεων με την ομάδα του τμήματος δρομιών του ΑΠΟΕΛ, του σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Αυτό με βοηθάει παράλληλα και στο κομμάτι έτσι, το δικό μας εδώ το διατροφολογικό. Ναι, είναι ένα χόμπι το οποίο έχω πάνω από δεκαετία και σκοπεύω να συνεχίσω να το κάνω. Μ' αρέσει αρκετά. Και νομίζω πως και εδώ που ήρθαμε στο Zlatibor υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έτσι, για τρέξιμο. Είδαμε και από την πλατεία έτσι μέχρι εδώ ωραίες διαδρομές. Δεν έτυχε ακόμη να κάνω την εξερεύνησή μου, αλλά σε κάποια φάση θα δω, θα πω έξω έτσι λίγο να τρέξω να δω.
Πώς παντρεύεις δουλειά, άθληση, οικογένεια, σου λέει. Μεγαλώνοντας τη μέρα, ουσιαστικά. Δηλαδή, ξυπνάς πολύ πρωί, είσαι πρωινός. Ξυπνάς πρωί, αν θες να παντρέψεις την προσωπική σου έτσι, εγκύμναση, τα επαγγελματικά, το δικό σου, έχω το δικό μου το γραφείο ως ιατροφολόγος, τις υποχρεώσεις μου προς την ομάδα, τα οικογενειακά, τα παιδιά, όλα. Οπότε, μεγαλώντας τη μέρα, το διαμορφώνεις και εσύ ανάλογα, νομίζω, όπως θέλεις. Να κλείσουμε ένα πλήρες γεύμα. Τι μπορεί να έχει ένα πλήρες γεύμα για έναν αθλητή, για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή? Κοίταξε, η λέξη κλειδί είναι ισορροπία. Ένα πλήρες γεύμα πρέπει να περιέχει από όλα. Και δεν το λέω απλά γιατί είναι κάπως έτσι κλεισέ να λέμε την ισορροπία ή από όλα. Ειδικά για έναν αθλητή ο οποίος ξοδεύοντας τόση πολλή ενέργεια και καταπονώντας το σώμα του μέσω των προπονήσεων, παράλληλα δημιουργούνται και μεγάλες απαιτήσεις σωματικές. Οπότε δεν μπορείς να πεις θα τρώει μόνο πρωτεΐνη ή μόνο υδατάνθρακες. Πρέπει ένα πλήρες γεύμα να περιέχει και μια καλή πρωτεΐνη, όπως κοτόπουλο, ψάρι ή μια καλή πηγή κόκκινου κρέατος, να περιέχει καλούς υδατάνθρακες, είτε λέγεται ζυμαρικά, είτε ρύζι, είτε μια πατάτα, λαχανικά οπωσδήποτε. Υπάρχουν και καλές πηγές λιβαρών, που και αυτά μπορούν να προσθεθούν σε κάποιον διάμεσο είτε στο πρόγευμα. Οπότε δεν μπορείς να αποκλείσεις από ένα αθλητή συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων. Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ ορθό, αλλά η λέξη κλειδί πάντα είναι ισορροπία και πάντα βάσει των αναγκών ενός αθλητή. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, αθλητές που είναι μικρής σωματοδομής, άλλοι που είναι πιο μεγαλόσωμοι, οπότε οι ανάγκες τους διαφέρουν. Και αναλόγως μετρήσεις προκύπτουν και οι εργασίες ενός διατροφολόγου και οι συστατικές προς τους ποδοσφαιριστές. Σουλήμου, σε ευχαριστώ. Εδώ για την μίνι συνέντευξη που είχαμε. Νομίζω και ο κόσμος θα χαρεί αυτές τις μικρές ενότητες για να γνωρίσουμε περισσότερο τα άτομα που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες. Το σημερινό μας quiz έχει μίξει ερωτήσεων και από Euro και από ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε και τρίτο άτομο που γελά εκτός αέρα. Αλλά δίπλα μου έχω τον Παναγιώτη Κατηρτσή, τον Στέφανο Κίττο και τον Αντρέα Χριστοδούλου. Είναι οι παίχτες που θα αναμετρηθούν σήμερα για το quiz 10 ερωτήσεων, Αντρέα. Έτσι, όποιος βρίσκεται παραπάνω. Ναι, αυτό που έχουμε ετοιμάσει ουσιαστικά είναι 5 ερωτήσεις που αφορούν το ΑΠΟΕΛ και 5 ερωτήσεις που αφορούν το Euro. Η πρώτη ερώτηση είναι από ποιον έτος ξεκίνησε η ομάδα να κατακτά συνεχόμενα πρωταθλήματα και πού σταμάτησε. Ποια έχουν να σταμάτησε. Στέφανος Κίττος. Στέφανος Κίττος. Από το. Θα βάλουμε αντίστροφη μέτρηση. 12-13 ως το 18-19. Ωραίος. Ένας πόντος για τον Στέφανο Κίττο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσους Ισπανούς παίχτες έχει στο φετινό του ρόστερ του ΑΠΟΕΛ? Πάλι ο Στέφανος Κίττος. Για άλλη δεν είναι. Είναι απλά παρατηρητές. Είναι one man show. Λοιπόν, άντε Στέφανο. 2. Σωστός. Δύο ερωτήσεις απαντημένες από τον Στέφανο Κίττο, προηγείται. Αξιέχουμε ακόμα 8 ερωτήσεις στο σύνολο μαζί με τον Γιούρο, άρα μπορεί να γίνει ανατροπή. Λοιπόν, πόσες φορές έπαιξες στους ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων του ΑΠΟΕΛ? 8. 3-0 ο Στέφανος Κίττος. Μονοπολί ο Στέφανος. Δεν θέλετε αφιέτες, είναι ο Στέφανος. Έλα ρε Αντρέα μου. Λοιπόν, να φέρουμε ποτέ στον Παναγιώτη, να το γίνει ο Στέφανος. Να το κάνουμε screen. Να παίρνω λίγο πιο σιγά σε ερωτήσεις, γιατί ο Στέφανος είναι έτοιμος πριν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Λοιπόν, ποιος έβαλε τον γκολ του αγώνα στο Γάσι Πι κόντρα στη Λιόν? Τέσσερα, μηδέν, έλα από εδώ, μπάζερ. Εντάξει, στο Euro να αρκέψει να χάνει, ρε, να πάει πίσω στο Euro. 4-0 ο Στέφανος. Και στον ίδιο αγώνα, πόσα πέναλτι απέκρουσε ο Χιώτης? Κάμε το εσύ ρε, έτσι το πρώτο ρε Αντρέα. Δεν ήξερα την ερώτηση. Εντάξει, άμα το έσεις ρε φίλε, έσεις αυτοπεποίθηση πάρα. Στέφανο. Ο Στέφανος κερδίζει 5-0, άρα οι σωστές απαντήσεις για το Euro θα είναι double score. Λοιπόν, πόσες φορές κατέκτησε το Euro η Ισπανία?
Δεν είναι. Es que afgarte ore. Le muela. Ela subo. Ela subo. Ela. Ela το μικρόφωνο, τα δύο. Por otro zapata. Λοιπόν, para YouTube la pias gan. Tú tienes nomis al mixer, tú tienes gafino de la mesa, esto είναι ya. Tax, pam. Que a Dani Prodi juega por Galactic siendo Euro. Esta pues es de querer al Lizio, es que ya le dio eso de mañana Fkeria. Sazogo mi apoicia, sazogo poicia. Voy a Android, voy a Android. Dijo Mexana. Ya, a Hasun Ulli, para Hasun Ulli va a Xana. Ya fuera la pandemia, hermano. En Bayern Fkeria dos hijos. Ay, no, no. Me empezó a ir de Fasbo. Y Jora, ¿más de poicio? Y Jora, Denny Parkidora. Ναι. Δύο πόντους, δύο μπάλα, γιατί κάθε τζι. 7-2, δηλαδή είμαστε 7-2-0. 7-2-0, είδες. Ο Παναγιώτης έκαμε έτσι ένα... Αύριο ας πούς, δύο, την τελευταία ερώτηση. Κερμπίζ. Άρα τρία, πάμε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Πόσα πέναλ έχασε η Αγγλία στον τελικό του Euro, πριν 4, πριν 3 χρόνια. Από και ποιοι τα χάσαν και όχι σε θέλεις. Και πόσα χάσαν και πετάμε και ποιοι τα χάσαν. Χάσα ποιο νομίζω. Σταμάτ. Όχι. Σταμάτ. Εντάξει. Σταμάτ. Εντάξει. Ωραίος ο Παναγιώτης. Θυμάσαι ποιοι τα χάσαν. Τα χάσαν. Ο Σάκα. Ένας. Ο Ράσφορτ. Δύο. Μαγκουάια. Το Μαγκουάρα ήταν πολλά ωραία το πέρα. Ας σου δω μια βοήθεια. Ο Τζιος που το έχασε έχει μπει με ένα φαλακρό προπονητή. Λοιπόν, τελειώσαμε με το challenge. Μεγάλος νικητής ο Στέφανος Κίττσος. Καλό βράδυ.
Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτος άγγελος μονάχος. Διώξε με απ' την αγκαλιά σου, κόψε με από τα χέρια σου. Κορυφαίο live στοίχημα. Άψογη λειτουργία live streaming. Μεγάλη ποικιλία σε στοιχηματικές αγορές. Άκρος ανταγωνιστικές τιμές. Υπευθυνότητα και ασφάλεια. Αξιόπιστο cash out. Τεράστια γκάμα προσφορών. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. PhoneBet. Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS και Android.